Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Εδώ στην κοινωνία την οποία ζούμε, δημιουργούνται διάφορες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Έτσι θέλει ο Θεός, θέλει οι άνθρωποι να δημιουργούν σχέσεις, να υπάρχει αυτή η επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους και βέβαια ο Θεός το θέλει αυτό, ώστε οι άνθρωποι να ανεβαίνουν πνευματικά, να ανέρχονται τα πνευματικά σκαλοπάτια, να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Στο κάτω-κάτω γι' αυτό ο Θεός όταν έπλασε τον Αδάμ, στη συνέχεια έπλασε και τη γυναίκα να είναι δίπλα του ως βοηθός, ως συνεργός στη σωτηρία του. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν, θέλει να έχει δίπλα του συνανθρώπους του. Πολλές φορές όμως καταλαβαίνει ότι αυτή η συναναστροφή τελικά αντί να τον βοηθήσει, του κάνει κακό. Ο άνθρωπος θα ψάξει να βρει φίλους αληθινούς, πραγματικούς, καρδιακούς φίλους, οι οποίοι θα είναι όντως έτσι όπως τους θέλει. Η φιλία είναι ένα μεγάλο θέμα και κυρίως η φιλία απασχολεί τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν φίλους και μάλιστα φίλους αληθινούς. Στην παρέα μας σήμερα έχουμε 4 νέα παιδιά με τα οποία θα συζητήσουμε αυτό το θέμα της φιλίας, το αν υπάρχουν αληθινοί φίλοι, αν έχουν φίλους σήμερα οι νέοι μας, αν θέλουν να έχουν και πώς τους θέλουν. Να σας γνωρίσω καταρχάς τα παιδιά τα οποία είναι σήμερα κοντά μας. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη. Την ευχή σας, Πάτερ. Την ευχή του κυρίου Δημήτρη, τον Πασχάλη. Ευλογείτε, Πάτερ. Ο Κύριος. Τον Παντελή. Χαίρετε. Χαίρετε. Και τον Ιωάννη. Την ευχή σας. Την ευχή του κυρίου. Παιδιά, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Και θα μπούμε στο θέμα μας. Ένα, νομίζω, κατεξοχήν νεανικό θέμα, διότι εσείς οι νέοι θέλετε να έχετε φίλους, συμπαραστάτες στη ζωή σας και είναι κάτι το οποίο από τη μικρή ηλικία ο κάθε άνθρωπος το προσπαθεί. Είναι κάτι το οποίο βέβαια βγαίνει αβίαστα μέσα από τη φύση του ανθρώπου, αλλά όμως όσο ο άνθρωπος μεγαλώνει σιγά σιγά αρχίζει να κάνει και ένα ξεκαθάρισμα μέσα του και στους γύρω του για να δει ποιοι είναι πραγματικά οι φίλοι του. Τώρα όταν λέμε τη λέξη φιλία, εσείς πώς την αισθάνεστε, τι είναι για σας αυτός ο όρος, φιλία? Φιλία, έτσι πώς την εκλαμβάνω εγώ, είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ανθρώπων, δύο πλευρών, που έχουν πάρει μια απόφαση γιατί βλέπουν κάποια θετικά πράγματα, κάποια ωφέλιμα πράγματα στον άλλον. Όχι όμως με την έννοια ότι θέλουν να εκμεταλλευτούν τον άλλον, αλλά να νιώσουν ότι μπορούν να προοδεύσουν και οι δύο πλευρές μαζί και να συμπορευτούν. Και αυτή η αλληλεπίδραση δεν είναι κλείσιμο στον εαυτό ατομικά ο ένας και ο άλλος και δημιουργία κάποιου αποτελέσματος, αλλά σύμπραξη, δηλαδή μια δημιουργία κάτι κοινού, μιας κοινής μια πορείας. Χημεία. Μάλιστα, λες, έχουν πάρει μια απόφαση να γίνει αυτό όλο, δηλαδή είναι κάτι το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να το σκεφτεί, να κάτσει να γράψει σε ένα χαρτί τα υπέρ και τα κατά και μετά να πει πήρα την απόφαση και θα έχω τον τάδε άνθρωπο φίλο μου. Θεωρώ ότι η απόφαση λαμβάνεται χωρίς να το γνωρίζουν εκείνη την ώρα οι δύο άνθρωποι και κάποιος τους φέρνει μαζί. Κάποια κατάσταση ίσως. Μία αλληλεπίδραση. Ωραία. Είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος το θέλει. Μπορεί και να το επιδιώξει. Κάποιος τον πιέζει να γίνει ή καταστάσεις τον πιέζουν και σου λέει ο πατέρας ή η μητέρα σου, ξέρεις, αν δεν έχεις κάποιον άνθρωπο δίπλα σου, κάποιο φίλο, δεν θα προοδεύσεις τη ζωή σου και μετά πιέζεις τον εαυτό σου και λες εγώ πρέπει να αποκτήσω κάποιον φίλο, να έχω 2-3 φίλους. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το επιδιώξει ο άνθρωπος, αλλά είναι κάτι συνήθως το οποίο έρχεται από μόνο του. Πάτερ, εγώ πιστεύω ότι όταν αυτό το κυνηγάμε έτσι, με έναν άνθρωπο, ότι μέσα μας βάζουμε λάθος πρότυπα στο πώς να τον καταφέρουμε να τον κάνουμε έτσι φίλος μας, οπότε δεν τα καταφέρουμε. Οπότε πιστεύω ότι βγαίνει πιο αυθόρμητο. Μάλιστα. Όπως είναι και σε μια δουλειά, για παράδειγμα, έτσι που είμαστε, εκεί πέρα πάνω βγαίνει μόνο του.
Δεν είναι κάτι επιτυχημένο, δηλαδή ναι, κάτι ναι, ναι. που λέει ο άνθρωπος τώρα αποφασίζω να βρω κάποιον φίλο και πρέπει να τον βρω ναι. τώρα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αληθινές φιλίες, υπάρχουν όμως και υλικοφιλίες, υπάρχουν και φιλίες οι οποίες είναι πρόσχερες και κάποια στιγμή χαλούν στην πορεία της ζωής μας. Ποια νομίζετε ότι είναι τα χαρακτηριστικά μιας αληθινής φιλίας, μιας υγιούς φιλίας? Αρχικά είναι η αγάπη. Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να ξεκινήσει μια φιλία. Πρέπει να υπάρχει μια αγάπη, να υπάρχει και νομίζω ότι μέσα από την αγάπη έρχονται και όλα τα άλλα, όπως είναι ο σεβασμός, όπως ακόμα και κάποιες θυσίες. Όχι τίποτα το ακραίο, αλλά μικρές θυσίες, ας πούμε, προς τον ένα φίλο. Αλλά και η σχέση, αυτή η φιλία πρέπει να είναι και λίγο αφίδρομη. Δηλαδή και ο ένας να δίνει και να παίρνει, αλλά και ο άλλος. Είπες ότι μέσα στην φιλία γίνονται και θυσίες, μικρές θυσίες είπες, μπορεί να γίνουν και μεγάλες θυσίες. Αν υπάρχει κάποια μεγάλη αγάπη ενδεχομένως, ναι. Αλλά χρειάζονται πιστεύω ακόμα και επειδή μιλάμε για θυσίες, νομίζω πρέπει να βάλουμε και κάποια όρια εκεί πέρα, να μην πάμε στα άκρα. Μάλιστα. Ποια είναι τα άκρα δηλαδή, Παντελή? Τα άκρα ενδεχομένως να είναι ακόμα και να θυσιαστεί ακόμα και η ζωή ενός εκ των δύο φίλων. Μάλιστα. Εκεί δεν πρέπει να φτάσει εκεί η φιλία, αν είναι αληθινή. Ο Χριστός λέει ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη από το να δώσει ένας φίλος τη ζωή του για τον άλλον. Έτσι μας λέει στο Ευαγγέλιο ο Χριστός μας. Σαφώς. Εμένα βέβαια μου ακούγεται πολύ ακραία μια αλήθεια και δεν ξέρω αν στις μέρες μας θα μπορούσε να υπάρχει μια τέτοια θυσία με μια τέτοια ακραιότητα. Ο Χριστός το έκανε αυτό βέβαια, έτσι το απέδειξε στην πράξη ότι εμάς τους ανθρώπους που μας θεωρούσε και μας θεωρεί φίλους του, έδωσε τη ζωή του για όλους εμάς. Μήπως εκεί πρέπει να φτάσει και μια αληθινή φιλία, δηλαδή να είναι έτοιμος ο άνθρωπος για το φίλο του να θυσιάσει τα πάντα, ακόμα και τη ζωή του. Ο Χριστός όμως νομίζω δεν την έδωσε αυτή τη θυσία με τη σχέση φιλίας, αλλά με τη σχέση του, θα λέγαμε, σαν του πατέρα. Ναι, αλλά λέει ότι εγώ είμαι φίλος σας, το λέει. Αδερφός σας, μας θεωρεί φίλους του ο Χριστός μας. Άρα εκεί είναι το πρότυπο της φιλίας και εκεί πρέπει να φτάσει η φιλία του ανάμεσα στους ανθρώπους όταν υπάρχει πραγματική φιλία. Και όταν ένας στρατιώτης ξεκινάει να πολεμήσει και ανεβαίνει πάνω στα βουνά και πολεμάει τον εχθρό, λέει θα δώσω τη ζωή μου και την οικογένειά μου για τους φίλους μου, θυσιάζεται. Ωραία, ποια άλλα χαρακτηριστικά έχει μια αληθινή φιλία εκτός από την αγάπη, το οποίο μας ανέφερε Παντελή, και είναι το υπέρτατο αγαθό βέβαια. Να προσθέσω, Πάτερ, ότι στα χαρακτηριστικά της φιλίας μας είναι και ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη. Είναι ειλικρίνεια στην πράξη και στο λόγο. Έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Και στην πράξη, ας πούμε, εγώ δηλαδή παλιότερα που όταν γνώριζα τον εαυτό μου αρχικά στα πρώτα στάδια της αυτογνωσίας, να το πω έτσι. Θεώρησα πράγματα για τη φιλία, αλλά στην πράξη, τώρα έτσι πως τη βιώνω τη φιλία, καταλαβαίνω ότι είναι και ευκαιρία για συνεχή λάθη, να γίνονται λάθη μέσα, αλλά να επανέρχεσαι μέσα σε μια σχέση μετανοώντας για τα λάθη που έχεις κάνει και να μην, δηλαδή σου δίνει αυτό το πεδίο η φιλία, ώστε το φίλο σου, τώρα παραδείγματος χάρη με το φίλο που έχω κάνει τελευταία χρόνια, που κάνουμε πολύ παρέα τον τελευταίο χρόνο, δημιουργούνται προβλήματα, τα οποία ίσως προκύπτουν από κάποιες εμπάθειες που έχουμε μέσα μας. Αλλά έχουμε την επίγνωση ότι θα σταθούμε. Δηλαδή, ήταν και αυτό που λέγαμε και πριν με τη λήψη ευθύνης, λίγο που προϋποτίθεται, χωρίς να το έχουν συμφωνήσει με κάποιο χαρτί οι δύο φίλοι. Αλλά αυτή τη στιγμή που ζουν στην αγάπη και στην Εκκλησία και με γνώμονα τον Χριστό και τη ζωή τους να είναι χριστιανική, κάνουν τις θυσίες τους και κάνουν και ένα βήμα πίσω όταν χρειάζεται, με μια υπομονή. Μήπως έτσι συνειδητοποιούμε και καλύτερα τον εαυτό μας και τα πάθη μας όταν υπάρχει αυτήν ο συγχρονισμός ανάμεσα στους δύο ανθρώπους, δύο-τρεις ανθρώπους, μια φιλία. Εκεί βλέπεις πιο πολύ που μπορεί να ασφάλεις. Σε αυτό δεν ξέρω αν μπορούμε να προσθέσουμε μια με τον όρο φιλία τη σχέση που έχουμε με τους γονείς μας. Ναι, εξήγησε το μας. Πολλές φορές λέμε ότι οι γονείς μας είναι οι καλύτεροι φίλοι μας. Ωραία. Θα μπορούσαμε να το είναι όμως, ναι. Δηλαδή, ένα παιδί μπορεί να πει ότι ο φίλος μου είναι ο πατέρας μου ή η μητέρα μου. Αν έχει μια πολύ καλή σχέση με τους δικούς του και αναλύει τα πάντα από
το σχολείο, από τη σχολή, από τις διάφορες σχέσεις με τους ανθρώπους, θα μπορούσε νομίζω. Ωραία. Αλλά όμως είναι κάτι το οποίο θα πει εγώ, ναι, θα αποκτήσω άλλους φίλους, έχω τους γονείς μου, μια όχι, χαρά. Όχι, όχι, αυτές είναι οι βάσεις όμως. Από εκεί ξεκινάει μια βάση, από την φιλία μέσα σε εισαγωγικά της οικογενείας και από εκεί θα συνεχίσει την εξωτερική φιλία πάλι μέσα σε εισαγωγικά την, με τους άλλους ανθρώπους στην εξωκοινωνία. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Θεωρώ πως οι σχέσεις γονέα-παιδιού πρέπει να παραμένουν έτσι ως έχουν και η φιλία να είναι κάποιος φίλος εκτός του συγγενικού περιβάλλον. Θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, παράδειγμα με τα αδέρφια μας, με τους γονείς, κάποια σχέση που να θυμίζει φιλική σχέση, γιατί και η σχέση των γονέων μεταξύ παιδιών θέλει, ας πούμε, και αγάπη, θέλει και ενδεχομένως και θυσίες, ειδικά οι γονείς μου που κάνουν εκείνοι και μεγαλύτερες θυσίες από τους φίλους, έχουν κάποια παρόμοια χαρακτηριστικά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τη γονική σχέση έξω από την φιλία. Το κάθε τι δηλαδή να έχει τη θέση του. Αυτό, αυτή είναι η δική μου άποψη. Υπάρχουν διαφορετικές θέσεις. Εγώ, Παντελή, νομίζω ότι αυτή η σχέση έχει φιλικές σχέσεις, αλλά δεν φιλία. Όπως για παράδειγμα ένας μαθητής με τον καθηγητή του, έχουν φιλικές σχέσεις, αλλά δεν είναι φίλοι. Θυμάμαι πάτερ μου στο Λύκειο, εγώ ήμουν έτσι πολύ άτακτο παιδί και έκανα πολύ πλάκα με μια μου καθηγήτρια. Και αυτή μου είπε, Δημήτρη, έχουμε φιλικές σχέσεις, αλλά δεν είμαστε φίλοι. Έχουμε έτσι δηλαδή και κάποια όρια. Εδώ μπαίνουν και τα όρια που, έτσι, όπου που αναφέραμε νομίζω. Μάλιστα, ναι. Αν με επιτρέπετε να προσθέσω ότι εδώ είναι και αυτό που λέμε ότι έχουμε φίλους και έχουμε και κάποιους γνωστούς. Ας πούμε στην περίπτωση του Δημήτρη με την καθηγήτρια, έχουν ναι μεν φιλικές σχέσεις, όμως όχι με την, να το πω έτσι, με την επίσημη ορολογία του φίλου. Δεν, ας πούμε ο καθηγήτρια δεν νομίζω να κάνει θυσίες για τον μαθητή, ενώ στις πιο, ούτε κάνουν παρέα στην προσωπική ζωή. Οπότε δεν είναι ακριβώς φιλία, αλλά ίσως να είναι γνωστή λίγο, απλά πιο, μια μεγαλύτερη συμπάθεια, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Υπάρχει διαφορά λοιπόν ανάμεσα στη φιλία και στο κάποιο που είναι γνωστός μας και μπορεί να υπάρχει και η αγάπη, να αγαπάει ο ένας τον άλλον και ακόμα και να κάνει και θυσίες. Αλλά όμως είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η φιλία. Ναι, όμως βλέπουμε και θυσίες και εκτός φιλίας. Έτσι είναι. Ναι, βέβαια υπάρχουν, ναι. Βέβαια. Δεν σημαίνει ότι μόνο όταν είναι δύο φίλοι ο ένας θα θυσιαστεί για τον άλλον, μόνο εκείνη η περίπτωση. Ναι. Εγώ θα έλεγα τώρα, μου ήρθε στο μυαλό ότι όλα αυτά είναι κάποιες διαφορετικές μορφές που μας έχει δώσει την ευκαιρία, ο χρόνος που μας έχει δοθεί, ας πούμε, να το εκμεταλλευτούμε, ώστε να γνωρίσουμε διαφορετική εκδοχή μορφές που οδηγούν στην αγάπη, που τα περιέχει όλα, και την πατρική μορφή αγάπης, όπως είναι της καθηγήτριας, τη μητρική μορφή αγάπης, της καθηγήτριας προς το μαθητή, και τη φιλική που είναι αδερφός προς αδερφό, που είναι ψηλό σε κάποια βάση πιο ίδια, να το πω έτσι. Και δεν νομίζω ότι, παρότι φαινομενικά μοιάζει να είναι διαφορετική η αγάπη, η φιλία της καθηγήτριας με τον μαθητή που λέγαμε πριν, και εννοείται πως περιέχει περισσότερη απόσταση, δηλαδή χρειάζεται να οριοθετήσει λίγο τη μορφή φιλίας που έχουν, δεν νομίζω ότι δεν είναι φιλία. Πιστεύω ότι είναι φιλία και εκεί. Γιατί και είμαι και εκπαιδευτικός τώρα, τελευταίο διάστημα, ασχολούμαι με τα παιδιά και προσπαθώ να προσεγγίσω το πώς θα σταθώ απέναντί τους. Βλέπω ότι κάπως χρειάζεται να υπάρχει αυτό το κοίταγμα και το νιάξιμο το φιλικό, απλά να μην το πολύ καταλαβαίνουν και αυτά. Γιατί και επειδή είναι και αυτά σε μια αρχική μορφή που προχωράνε και αυτά, κατάσταση μάλλον, δεν μπορούν ακόμα να το διαχειριστούν. Άρα βάζεις όρια. Ναι. Αλλά ποια είναι αυτά τα όρια που λες. Τα όρια, στο παράδειγμα που έδωσα, ναι, είναι να μπορέσει να εμπνεύσει καθηγήτρια, ο καθηγητής ή ο δάσκαλος το μαθητή, χωρίς να χάσει το σεβασμό που μπορεί να χρειάζεται, ώστε, ναι, να κρατηθεί το καλό κλίμα στην τάξη. Ναι. Παραδείγματος χάρη, σε αυτό το παράδειγμα, ναι, που σκέφτηκα. Μάλιστα. Να πάμε πάλι όμως στη φιλία αυτήν καθεαυτήν, έτσι όπως την ξέρουμε, έτσι όπως την σκεφτόμαστε. Δύο ή τρεις άνθρωποι είναι μεταξύ τους φίλοι. Έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, κοινά γνωρίσματα, κοινά όνειρα για τη ζωή, κάποια πορεία παράλληλη. Μέσα εκεί σε όλη αυτή την πορεία μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Και ποια είναι αυτά.
και μήπως αυτά στο τέλος χαλάσουν τη φιλία. Θα μπορούσαν να υπάρξουν διαφωνίες. Μέσα σε μια φιλία μπορούν να υπάρξουν διαφωνίες ή διαφορετικές απόψεις, οι οποίες όμως, αν πραγματικά υπάρχει η αγάπη και ο σεβασμός, νομίζω θα γίνουν σεβαστές οι διαφορές, άσχετα αν δεν συμφωνούν. Αν και εγώ πιστεύω ότι πολλές φορές, αν έχουμε βρει πραγματικά ένα φίλο που μας ταιριάζει, που έχουμε χημεία που λέμε, νομίζω δεν θα υπάρχουν τόσες έντονες διαφωνίες που ενδεχομένως να χαλάσουν και όλα στη σχέση αυτή. Αλλά αν απ' την άλλη υπάρχουν φιλίες οι οποίες γίνανε για άλλους λόγους, πιο όχι πονηρά, αλλά όχι με τόσο αγαθό τρόπο, για αγαθούς λόγους μια φιλία, τότε μπορεί πραγματικά με τον παραμικρό να σπάσει αυτή η σχέση, γιατί είναι πολύ, πολύ ευαίσθητη. Εγώ τώρα ένα παράδειγμα βιωματικό, μου είπε ο φίλος μου, λέει, ψάχνω ανθρώπους που να μου λένε τα πράγματα, να μου λένε τα πράγματα όπως έχουν, ας πούμε, να μην με χαϊδεύουν τα αυτιά. Υπάρχουν και, γιατί είπα Παντελής ότι εν τέλει κατά βάθος θέλουμε κάποιον άνθρωπο να κολλάμε, να ερχόμαστε και να υπάρχει μια πολύ μεγάλη χημία, να το πω έτσι, ας πούμε. Κάπου αν θυμάμαι είχα ακούσει ότι από το φίλο σου λέει μην περιμένεις να ακούσεις λίγα καλά λόγια. Γιατί άμα είναι πραγματικά να ενδιαφέρεται για σένα και έχει εκείνη και ειλικρινής, θα σου πει ακόμα και τα στραβά σου. Με διακριτικότητα, με ευγένεια. Ναι, αλλά δεν πρέπει να σε θαρρύνει κιόλας με ένα καλό λόγο. Φυσικά, φυσικά. Αλλά άμα βλέπει κάτι πάνω σου που δεν είναι καλό, θα ναι. Λίγο θα σε ταρακουνίζει. Θα σου πει, κοίταξε, δες λίγο αυτό. Θα θαρρύνει εκεί που χρειάζεται, αλλά εκεί που υπάρχει ένα έτσι λάθος χαρακτηριστικό πάνω στο φύλλο, γιατί να μην το αναφέρει. Εντάξει, νομίζω εσύ Παντελή, αυτό είναι καλό να γίνεται σε οποιαδήποτε σχέση, είτε αυτή είναι η πατρική, είτε είναι η μητρική, είτε είναι η φιλική, είτε είναι. Φυσικά, απλά εδώ μιλάμε για τη φιλία, ναι, γι' αυτό. Ναι. Αυτό είναι γενικό. Ίσως και πόσο ο καθένας μας είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε από τον άλλον μια παρατήρηση ή μια επισήμανση. Ίσως πιο εύκολο θα το δεχτούμε από ένα φίλο μας παρά από τον γονέα. Τους γονείς συνήθως ένας νέος άνθρωπος δεν τους πολύ ακούει, δεν τους δίνει σημασία, ενώ το φίλο μπορεί να τον ακούσει. Αυτό είναι γεγονός. Εκεί όμως αυτό έγκυται και στην ταπείνωση που πρέπει να έχει ο καθένας μας, να μπορούμε να δεχθούμε μια συμβουλή, μια επισήμανση που θα μας κάνει ο φίλος μας. Και αυτό βέβαια δείχνει ότι όντως μας αγαπάει ο άλλος, αν θα μας επισημάνει κάτι. Μήπως όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν είναι αυτός που νομίζαμε εμείς φίλος μας αληθινός και τελικά μας κάβει το λάκκο, τελικά μας υπονομεύει. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Ίσως όταν θα το καταλάβουμε εμείς να είμαστε οι τελευταίοι και να το καταλάβουμε και τελευταία στιγμή και να έχει γίνει ήδη κάποιο κακό, να μας έχει βλάψει αυτός ο και καλά φίλος. Αλλά νομίζω ότι εμείς το μαθαίνουμε τελευταίοι. Γιατί είμαστε τόσο σκοτισμένοι, δηλαδή νομίζουμε ότι όντως βρήκαμε κάποιον άνθρωπο να μας αγαπάει και έτσι κλείσαμε τα μάτια μας στην πραγματικότητα. Απλώς μπορεί να υπάρχει μια καλή υποκρισία από τον δίθεν φίλο, να μην την καταλάβουμε εμείς. Εμείς να μην έχουμε, τόσο πολύ τα μάτια μας ανοιχτά, γιατί ακόμα και αυτό χρειάζεται μια διάκριση. Γενικά να έχει τα ανοιχτά τα μάτια του, ότι να προσέχει και αυτός που τον βάζει. Πρέπει δηλαδή σε μια φιλία συνεχώς και οι δύο να σκέφτονται, είναι αληθινός φίλος μου ή δεν είναι, πρέπει να είναι κάποιος συνεχώς αυτή την αγωνία. Εγώ πιστεύω το μόνο που έχουμε να σκεφτόμαστε σε μια φιλία είναι το πώς εμείς από πλευράς μας να δίνουμε περισσότερη προσοχή και αγάπη στον άλλον. Και εν τέλει και να γίνει αυτό που συμφωνώ με αυτό που είπες Παντελή. Και να γίνει αυτό, να έρθει αυτή η κατάληξη, ας μην τη σκεφτόμαστε. Και αν έρθει να πούμε, αφού έτσι τα έφερε ο Θεός, τουλάχιστον προχωρήσαμε και εξελιχθήκαμε στην αγάπη, ας πούμε. Και ήρθαμε, ας πούμε, τουλάχιστον κοντά μέχρι ένα σημείο, τα έφεραν έτσι τα πράγματα, αν ευλογημένο. Εγώ έτσι θα το σκεφτόμουν. Εντάξει, τα λόγια βέβαια τώρα καλά το λέω. Στην πράξη πονάει λίγο, δηλαδή σφαλιάρα που τρως. Αλλά χρειάζεται και σφαλιάρι τσι που και που, ας πούμε, νομίζω. Δηλαδή, εμένα με έχουν βοηθήσει προσωπικά για. Και ωφελούν και ίσως και κάποιον που θέλει να κάνει ένα πνευματικό αγώνα, γιατί τον ξυπνάνε κατά κάποιο τρόπο. Που έχω συνέχεια
την τάση να κοιμάμαι πνευματικά, οπότε και οι σφαλιαρίτες έτσι με ξυπνάνε, ναι. Εγώ θα έλεγα ότι στο κομμάτι του ότι πρέπει να προσέχουμε ποιον κάνουμε φίλο, ότι εδώ μπορούμε να ζητήσουμε και μια από τον Κύριο να μας βοηθήσει, να μας φωτίσει, ας πούμε, ποιον να κάνουμε φίλο μας, να μας παραστατεύσει ενδεχομένως από κάποιους φίλους που είναι εχθροί τελικά. Και ο ίδιος ο Χριστός άλλωστε νομίζω ευλογεί τη φιλία, όπως έχουμε και φιλία με Αγίους. Ποιους Αγίους, θυμάσαι κάποια ομάδα ή κάποιο ζευγάρι ανθρώπων που ήταν φίλοι πολύ καλοί, Άγιοι? Είναι το γνωστό που λέμε ο Φίλιππος με τον Ναθαναήλ. Ωραίο, δύο Απόστολοι, mm-hmm. οι οποίοι ήταν φίλοι και έγιναν και μαζί Απόστολοι, έτσι και είχαν κοινή πορεία. Όπως επίσης ένα άλλο παράδειγμα είναι του Μεγάλου Βασιλείου με τον Άγιο Γρηγόριο, οι οποίοι ήταν δύο πολύ καλοί φίλοι, σπουδάσαν μαζί. Βέβαια ήταν και όταν γίνανε επίσκοποι σε διαφορετικές πόλεις, δεν ξεχάσαν αυτή τη φιλία που είχαν μεταξύ τους. Πολύ ωραία, ναι. Όπως πάτερ, θεωρώ ότι και ένα ακόμα παράδειγμα κακής φιλίας, όπου έχει μέσα στο Ευαγγέλιο, είναι και αυτή η φιλία του Ιούδα με τον Χριστό, όπου μπορώ να πω ότι είχαν μια φιλική σχέση μαθητής με το δάσκαλό του και εν τέλει ο Ιούδας πρόδωσε τον Κύριο. Αυτό δεν είναι ένα παράδειγμα της κακής φιλίας. Συνεπώς, όταν έχουμε κάποιο φίλο πρέπει να μπορούμε να αντιθασεύουμε τα πάθη μας. Ο Ιούδας είχε το πάθος της φιλοχρηματίας και άλλα πολλά πάθη. Δεν μπόρεσε να τα αντιθασεύσει και έφτασε να προδώσει το διδάσκαλό του. Ναι. Όταν εμείς αποφασίζουμε, παιδιά, να κάνουμε φιλία, θα πρέπει να πούμε ότι βάζω στην άκρη τα προσωπικά μου, τα συμφέροντά μου και δίνουμε ολοκληρωτικά στον άνθρωπο που αγαπάω, σε αυτόν που είναι ο φίλος μου. Και έτσι μαζί πορευόμαστε και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της ζωής. Εδώ όμως, αγαπητά μου παιδιά, πέρασε ο χρόνος της εκπομπής μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Και εμείς, Πάτερ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ, για τον χρόνο σας. Και να ευχηθώ να έχετε φιλίες καλές, δυνατές, αγνές. Φιλίες οι οποίες θα σας βοηθούν στη ζωή σας, σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Και αυτές οι φιλίες να σας κάνουν να γίνετε άνθρωποι πιο δυνατοί, άνθρωποι του Θεού. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό στη ζωή. Επίσης να ευχαριστήσω και εσάς όλους τους αγαπητούς τηλεθεατές που σταθήκατε κοντά μας, στην εκπομπή μας, στην παρέα μας. Να ευχηθώ για όλους τους ανθρώπους να έχουν φίλους καλούς, αγνούς, καθαρούς, φίλους οι οποίοι δεν θα προδώσουν ποτέ τη φιλία τους, φίλοι οι οποίοι θα είναι συμπαραστάτες στη ζωή και στο κάθε έργο του καθενός. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας. Χαίρετε.